Ξέρω από τη μνήμη μου το βιβλικό «Οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος», διότι όταν η Μαρία βγήκε πρώτη, πήρε ένα βαθμό από τη Σοφία. Όταν η Σοφία βγήκε πρώτη, πήρε ένα βαθμό από τη Μαρία. Οπότε τώρα έρχεται τη Σοφία να μας πει πώς αισθάνεται σήμερα που πάει διακόπες και να δούμε τι θα γίνει και στο τέλος. Δεν μας έβαλαν τίνη σήμερα. Ξέρω και το είπα. Πού πηγαίνεις? Πριν από που πηγαίνω, να είναι καλά η Χριστιανά και η Κατερίνα που τσακώθηκαν και βρήκα χρόνο για φτιάξα λούκα. Όσο τσακώνονταν εγώ, το καθρέφτη. Να τις βάζουμε να τσακώνονται καθημερινά για να φτιάχνεις λούκα εσύ. Καλή ιδέα. Γιατί δεν το έχεις φτιάξει στο σπίτι, δεν το είχες φέρει έτσι έτοιμο? Σου ήρθε και το έκανες έτσι εδώ. Α, και πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ είμαι στην Κύπρο και πάω στο χωριό Καμβιά. Χωριό είναι. Ωραία. Και, ναι. Και εκεί έχει μια φάρμα. Και στη φάρμα αυτή είναι έτσι, έχει καφέ, έχει και ζωάκια. Και σε αυτή τη φάρμα γίνονται κάποιες συναυλίες. Ναι. Τραγουδάνε εκεί. Ναι. Και πάω στη φάρμα να δω τα ζωάκια και να ακούσει και τη συναυλία. Και να πιείς και καφέ. Να πιω και καφέ. Και τώρα τα κορίτσια θα βαθμολογήσουν κιόλας. Μπράβο! Πάρα πολύ ωραία είναι αυτή η βαθμολογία. Θα πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενη. Είμαι. Μπράβο σου που είσαι και πολύ χαρούμενη και μπράβο και στην Ιωάννα που έβαλε 2 και θα μας αιτιολογήσει το γιατί. Σοφάκι μου. Νομίζω ότι είναι λίγο περίεργο αυτό, ότι σαν πρόταση. Δηλαδή πρέπει να είσαι πάρα πολύ αδύνατη για να βάλεις τόσα ρούχα πάνω σου και να είναι ωραίο στο μάτι. Και μου κάνει ότι λίγο ότι πολύ πληροφορία και όχι τελικά με ωραίο αποτέλεσμα. Και άλλες φορές αυτό το κάνει συνέχεια γενικά. Συνήθως το πετυχαίνεις. Νομίζω σήμερα δεν ήταν μια πετυχημένη φορά αυτό το overlayering. Δηλαδή παραέφυγε. Παραξέφυγε. Ήθελα κάτι λιγότερο. Δεν μ' άρεσε σήμερα. Δεν ήταν μια καλή. Δεν είναι πετυχημένο. Δεν θεωρώ ότι έκανα και το layering. Γιατί αν βγάλω αυτό, είμαι ανοιξιάτικη. Γιατί αυτό είναι το μόνο μακρομάνικο που έχω πάνω μου. Τα όλα είναι αμάνικα. Οπότε δεν θα μπορούσα να βγω έξω έτσι. Εγώ κρυώνω γενικά και τώρα το βράδυ κάνει κρύο. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα, αλλά ποια θα φορούσα 5 πανωφόρια για να βγει έξω? Δεν είναι πανωφόρια. Ένα είναι. 5 πράγματα. Ζακέτα, γυλαίκο, μπουφάν. Όχι μπουφάν, ντέρι. Καλά, το και συγχύστηκε κάπου. Αυτό είναι ζακέτα. Αυτό είναι γυλαίκο. Αυτό είναι φόρεμα. Αυτά είναι. Εντάξει, οκ. Τα ονομάζει διαφορετικά, αλλά χρησιμοποιούνται σαν πανωφόροι. Συγγνώμη λίγο. Αχ, ναι, δεν φαίνεται. Να μην πας όπως να είναι μπροστά στους κριτές, ενώ έχεις μέσο όρο 3. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, Σοφία.